Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Βεμίντια και στην εκπομπή πρωινό Χαφιές με τον Μενέλαο. Σήμερα είναι 11 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και σήμερα θα μου επιτρέψετε να μην ασχοληθώ με τις προπαγάνδες και με τις ειδήσει τις οικονομικές γιατί πέρα από τα οικονομικά υπάρχουν και άλλα πράγματα που αξίζει να ασχοληθούμε και ορισμένα από αυτά είναι ιδιαίτερως επικίνδυνα θα τα πούμε στη συνέχεια και να ασχοληθούμε με λίγο ανθρώπινα θέματα σήμερα, με θέματα ανθρωπιά. Ε, αφορμή θα πάρω και θα το αναπτύξω μέχρι εκεί που δεν παίρνει, θα το τραβήξω από τα μαλλιά από τι ε, δηλώσει τη κυρία ε, Τασίας Χριστοδουλοπούλου, τη υπευθύνου για το μεταναστευτικό του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία παρότι όλο το προηγούμενο διάστημα διαφημίζεται όσοι πλέον, πώς το λένε, ακραία φύλλο μεταναστευτική, ας πούμε, πολιτικός που υπάρχει, με πολύ προχωρημένες απόψεις και τόσο πολύ δίκες που θα γυρίσει όλο το σύμπαν τούμπαν. να πούμε. Τελικά αποδεικνύεται ότι και εκείνη είναι μια συντηρητική μικροαστούλα ε, φίλο, πώς, σαν τις θεούσες που πάνε, στου που πάνε στους γειτόνους και κάνουν τις μεγαλύτερες βλακίε, βλακίες ας πούμε και τους λερώνουν με την πουγάδα τα ρούχα και μετά πάνε και κάνουν μεγάλους σταυρούς στις εκκλησίες για να έχουν τη συνείδηση τους ήτυχ, ήσυχη ε, η συγκεκριμένη κυρία πάλι το ίδιο, ένα από τα ίδια είναι, προσπαθώντας να έχει τη συνείδησή της ήσυχη. Η λύση που βρήκε για ένα τόσο σημαντικό θέμα, παρότι στη θεωρία τα έλεγε αλλιώ. και θα σας πω γιατί, ε, η λύση που βρήκε για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως αυτό των μεταναστών που έχουν φύγει από το, απελευθερώθηκαν από το κολαστήριο της Αμυγδαλέζας αλλά και των υπολείπων ε, που διαμένουν στην ε, χώρα είτε παράνομα είτε μη η λύση ήταν απλά να, πώς το λένε, να επιβαρυνθεί ο κρατικός προπολογισμό για να τους νοικιάσουν σπίτια ε, για να μένουν. Δεν είναι το πρόβλημά μου το αν θα μένουν σε σπίτια ή αν θα τους πετάχνουν στον δρόμο. Να ξεχωρίσω καταρχήν τη θέση μου. Ε, θα, εάν ακολουθήσουμε την συγκεκριμένη λογική της συγκεκριμένη κυρία, ο δεν είναι τίποτα καινούριο. Έτσι. Είναι μια ελεημοσύνη ουσιαστικά αντίστοιχη τη εκκλησιαστική, την οποία θέλει να παράσχει με κρατικά μέσα. Δεν έχει αλλάξει κάτι το, το τρομερό. Και βέβαια ούτε η ίδια τολμά να κάνει το, την τομή που χρειάζεται ...ώστε να ε, συμπεριφερθεί κάποιος στους μετανάστες σαν ανθρώπους. Δεν είναι αντικείμενα οι μετανάστες ε, που τα βάζεις στη σειρά... ...και τους βάζεις τα χρώματα, βάλε δύο μαύρους, δύο κίτρινους και δύο κόκκινους... ...για να κάνεις καλό Feng shui, να πούμε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και δικαιώματα, ε, έχουν και ανάγκες... ...και μπορείς να τους ερσωματώσεις ε, στην κοινωνία μαθαίνοντάς τους για την κοινωνία... ...μαθαίνοντάς τους δημοκρατία, μαθαίνοντάς τους ε, παιδεία. Και απασχολώντα του. Και έτσι θα ενταχθούν στην κοινωνία. Με το απλά να χαλά κρατικό χρήμα που δεν υπάρχει για να κάνει, πώ το λένε, χωρί τέτοιε χωρίς χωρί χωρίς νόημα ουσιαστικά. Καλύτερα γιατί όμω δεν. και αυτό από εκεί θέλω να ξεκινήσω. Γιατί δεν τις πέρασε από το μυαλό τη συγκεκριμένη κυρία να χρησιμοποιήσει καταρχήν κρατική περιουσία, η οποία δεν θα την νίκιαζε κιόλα για να φιλοξενήσει τους μετανάστες. Και πρέπει να νοικιάσει το κράτος σε ιδιώτες που ξέρουμε τι γίνεται ας πούμε τους ιδιώτες και ξέρουμε και ποιοι είναι οι ιδιώτες του κέντρου και όλο το προηγούμενο διάστημα όπως τις άβριζαν νοικιάζοντας να πούμε ένα διαμέρισμα σε 30 νοματέους ας πούμε. Λοιπόν, σε αυτού θα πάει να δώσει πάλι λεφτά το κράτο, α πούμε. Γιατί δεν έχει δικά του ακίνητα το κράτο. Να βάλει τα δικά του ακίνητα. Δωρεάν. Να μην κοστίσει τίποτα. Και να μην προκαλεί που δυστυχώ προκαλεί. Όχι ότι είναι καλό που προκαλούνται. Θα πω αμέσω μετά ποιοι είναι αυτοί που έχουν αισθηθεί από την άλλη πλευρά και με τι μεθόδου. Γιατί έχουν πλέον και αποδείξει. Προκαλεί την ίδια την. Πώ το λένε, Εμένα με προκαλεί γιατί δεν είναι ανθρώπινη η αντιμετώπιση αυτή. Είναι τεχνική. Είναι οικονομοτεχνική αντιμετώπιση. Γιατί και να το πάμε ακόμα παραπάνω, γιατί έχω προτάσει. Εγώ δεν μιλάω στον αέρα. Ούτε απλά κρίνω και το παίζω κακιά πεθερά ας πούμε, σε όλου και δεν μ' αρέσει τίποτα. Έχω πρόταση για το οτιδήποτε. Γιατί δεν τη πέρασε τη κυρία Χριστοπουλοπούλου, η οποία. Χριστοδουλοπούλου, συγγνώμη, η οποία ε, σε δηλώσει το 2014 στην εκδήλωση που διοργάνωσε λέει, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών. Ε, είχε δώσει το στίγμα της λέει. Εδώ, αυτό είναι πριν τις εκλογές πριν βγει όταν την ανέφεραν ω ε, η σούπερ, α πούμε, φιλομετανάστρια. Ε, μάλλον όχι φιλομετανάστρια, η σούπερ υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το μεταναστευτικό λέει για να επιληθεί θέλει ρεαλισμό, ορθολογισμό και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, έλεγε τότε. Ναι, ε, Ποιο είναι ο ορθολογισμό και ο ρεαλισμό ακριβώ, δηλαδή, για να καταλάβω. Το ότι έναν εξαθλειωμένο άνεργο ε, απλά θα τον βάλει σε εξαθλειωμένο και άνεργο απλά να μένει κάπου. Και αυτό είναι ο ορθολογισμός. Δεν πρέπει να του εξασφαλίσει με κάποιο τρόπο, όχι ελεημοσύνη, να παράγει πράγματα, να δουλεύει και αυτό και οποιοδήποτε άλλο είναι άστεγο σε αυτή τη χώρα. Δεν, είναι, δεν υπάρχει ρατσισμό στη φτώχεια. Ούτε υπάρχει ρατσισμό στο αν κάποιο είναι άστεγο, είτε είναι Έλληνα, είτε είναι ξένο, είτε είναι άνεργο. Δεν μπορεί να τα ξεχωρίσεις αυτά. Η πείνα δεν έχει χρώματα. Και δεν έχει φυλέ. Όλοι πεινάνε το ίδιο οι άνθρωποι. Ποια είναι η, η ρεαλιστική και η πολύ ριζοσπαστική της πολιτική δηλαδή γιατί δεν μπορεί με χρήματα κρατικά που θέλει να δώσει ντε και καλά να τους βάλει τους ανθρώπους αυτούς είχαμε βάλει και ένα πολύ ωραίο άρθρο στη, στο V Media για μια πόλη της Νορβηγίας που στους αστέγους τους έδωσαν με δωρές, ξέρω εγώ τα υλικά και χτίσανε κάτι ομορφό, όμορφα σπίτια τα οποία απο, αποτέλεσαν και ένα χωριό το οποίο πηγαίνουν και πλέον στήριο και το επισκέπτονται κιόλας να πούμε οι υπόλοιποι πολίτες. Γιατί δεν μπορεί να βρεθεί ένα τέτοιο πράγμα, να του βάλει να χτίσουν, να του παρέχει τα απαραίτητα, να δουλέψουν οι άνθρωποι, να χτίσουν και να αμείβονται κιόλα, να πούμε για την δουλειά του. Και να φροντίσει το κράτο με τα ΕΣΠΑ τα οποία έχει, διάβαζα χθε ότι από τα 20 δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ τα 13 δόθηκαν σε δύο-τρει γνωστέ οικογένειε, να πούμε μεγάλο κατασκευαστών. Γιατί δεν μπορεί με αυτά τα χρήματα τα ΕΣΠΑ να κάνει κάποια έργα Παραγωγικά, εσύ, σαν κράτο, να το οργανώσει, όχι κρατικέ επιχειρήσει, να του μαζέψει του ανθρώπου, να κάνει συλλογικότητε και συλλο... πολυσυμμετοχικέ επιχειρήσει που να δουλεύουν όλοι εξίσου, να μην έχει ταξικότητα εκεί πέρα και διευθυντέ και μη διευθυντέ, να μπορούν να δουλεύουν και εξειδικευμένοι άνεργοι Έλληνε, οι οποίοι θα έχουν εξειδίκευση, δεν είναι απλοί εργάτε, α πούμε. Και δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και όλοι μαζί με τον ίδιο μισθό να του ε, οργανώσει το κράτο και να του πάει εκεί που χρειάζεται το κράτο, να του βοηθήσει να χτίσουν κάτι, μια δουλειά, να δουλεύουν όλοι και να ζουν αξιοπρεπώ όλοι μαζί. Παράδειγμα, θα μου πει τι δουλειέ να κάνουν. Γιατί δεν μπορούν να φτιάξουν μονάδε αφαλάτωση, α πούμε, με έσπα σε νησιά που τα οποία πάσχουν όλο το καλοκαίρι από λειψιδρία, α πούμε, και δε, οι άνθρωποι πεθαίνουν από τη δίψα το καλοκαίρι και είναι και τουριστικά. Ποιο είναι το κόστο, νομίζετε, το, το μεγάλο. Και ποιο είναι νομίζετε το πολύ δύσκολο, Αυτά που μα πουλάνε οι που θέλουν να αγοράσουν μονοπωλιακά την ΕΙΔΑΠ. Α πάνε στο Ντουμπάι να μάθουν τεχνογνωσία. Πόσο κόστησε για να κάνουν την έρημο ε, στέπα, να πούμε. Και αν δεν θέλετε τέτοιε επιχειρήσει, ε, πώ το λένε, που να κάνουν αφαλάτωση νερού στα, στα νησιά, α κάνουν μονάδε επεξεργασία απορριμμάτων μικρέ σε κάθε Δήμο. Και να βρουν δουλειά χιλιάδε άνθρωποι. Σε όλη την Ελλάδα και να δουλεύουν αξιοπρεπώς να διαβιούν, όχι με ελεημοσύνε. Γιατί η ελεημοσύνη, με τον τρόπο τον οποίο δίνεται στην Ελλάδα, είναι αφενό μέσω απόλυτη εξάρτηση να πούμε και δουλοποίησης των ε, ανθρώπων που είναι οι λήπτε τη ελεημοσύνη και δεύτερον, όλοι αυτοί προκειμένου να μην χάσουν την ελεημοσύνη του που δέχονται, είναι πρόθυμοι να προβούν και σε ακραίε απάνθρωπε πράξει, εάν ο Λεήμων τους εξαναγκάσει με την απειλή ότι θα τους κόψει την, την παροχή βοήθειας. Αυτό είναι η ριζοσπαστική πολιτική η μεταναστευτική που ήθελε να μας πει η κυρία Χρυστοδηλοπούλου να πούμε. Τίποτα άλλο δεν έχει σχεστεί. Αυτό είναι εμένα το μεγάλο μου πρόβλημα με την κυβέρνηση. Αυτή είναι η μεγάλη μου απογοήτευση. Όχι η προπαγάνδα για το αν θα πάρουμε ή δεν θα πάρουμε τη δόση. Βλέπετε ότι την πήραμε. Τη... Δεν έγινε και τίποτα. Ούτε έσβησε ο ήλιο, ούτε πτωχεύουμε, ούτε τίποτα. Παρόλη την πολεμική, Παρόλε τι φοβίε, παρόλη την τρομοκρατία διαφόρων ειδικών τη κακιά ώρα, να πούμε, οι οποίοι δεν έχουν περάσει τα απέξω από τα πανεπιστήμια, αλλά το παίζουν ειδικοί. Λοιπόν, παρόλα αυτά, βλέπετε ότι μια χαρά είμαστε. Δεν υπάρχει κάποιο τόσο πολύ τρομακτικό θέμα. Αυτό που με προβληματίζει εμένα είναι αυτό. Η φαντασία στην εξουσία που περιμέναμε πώ και πώ, ότι επιτέλου αρχίσουν να μπουν άλλε αρχέ στην διακυβέρνηση της χώρας, και όχι οι φιλελεύθερες, να πούμε, ε, οικονομιοτεχνικές αναλύσεις που ο άνθρωπος γίνεται μονάδα και δεκαδικό στοιχείο, να πούμε, σε μετρήσεις, αλλά ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως άνθρωπος. Αυτά περιμέναμε. Και ανταυτού βλέπουμε τέτοια αντιμετώπιση ελεημοσύνη, να πούμε, στους μετανάστες, έτσι απλά να τους δώσουμε ένα σπίτι να μένουν, που θα παραμένουν άνεργοι, θα παραμένουν πεινασμένοι, και άμα κάποιο είναι πεινασμένο και άνεργο, να πούμε, θα προβεί και σε παραβατικέ διαδικασίε. Άλλο πράγμα αυτό, και άλλο να τον βοηθήσει να βρει δουλειά, να του στήσει εσύ μια δουλειά, σαν κράτο που έχει υποτίθεται τα μυαλά, να πούμε, και έχει και τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ. Τίποτα θα κοστίσει το κράτο. Και να φτιάξει μονάδε επεξεργασία απορριμμάτων, οι οποίε βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Να φτιάξει μονάδε αφαλάτωση νερού που θα το πουλάνε το νερό. Στου και με τα χρήματα που θα βγάζουν το χαμηλό αντίτιμο και ικανοποιημένοι θα είναι και οι πολίτε του νησιού και θα βρουν δουλειά 100 άνθρωποι ας πούμε, σε ένα νησί. Ας πούμε. Μπορεί να φτιάξει μονάδε επεξεργασία τροφίμων και να, να, να δώσει στα σχολεία να πούμε γεύματα στα παιδάκια που τα έχει 10 ώρε να πούμε κάνουν σχολείο νηστικά και λιποθυμάνουν από την πείνα. Αυτή είναι η ανθρωπιστική αντιμετώπιση πραγμάτων. Έτσι λύνονται τα πράγματα. Έτσι οι πολίτε βλέπουν ότι δεν είναι μόνο κλέφτε οι μετανάστε και κακοί άνθρωποι που θα του φάνε τι δουλειέ να πούμε. Αλλά μπορεί ο μετανάστη να δουλεύει και να σου δίνει ένα νερό ή να φτιάχνει φα για το παιδί σου να πούμε ή να σου καθαρίζει την πόλη από τα σκουπίδια και ο μετανάστη και ο Έλληνα. Και να μην επιβαρύνει κανέναν. Ο ρατσισμό δεν είναι ο μαύρος ή ο κόκκινος ή ο κίτρινος. Ο ατσιμός, είναι ο φτωχός, τα, τα, πώς τα λένε, οι κατατρεγμένοι να πούμε τη ζωής και οι πλούσιοι. Αυτό είναι ο μόνος ατσιμός που υπάρχει. Περίμενα μια προοδευτική υποτίθεται κυβέρνηση με την σούπερ προοδευτική ε, υπουργό που μας ε, διαφήμιζαν το προηγούμενο διάστημα ότι αυτό τουλάχιστον το πράγμα θα τολμούσε να το, να το λύσει όπως πρέπει. Αν αυτού βλέπεις μία από τα ίδια. Δηλαδή, τι διαφορά έχει η δικιά τη πολιτική. Και όπω το λένε και ο Δένδια, τα στρατόπεδα τη Αμυρδαλέζα τα έκανε με σκοπό να του φιλοξενεί, α πούμε. Δεν τα... Άσχετα αν σε κολαστήρια μετά. Γιατί αποκλείεται να γίνει το ίδιο σε μια ανοικιασμένη πολυκατοικία που θα στηβαχτούν πάλι άνεργοι, να πούμε, άνθρωποι χωρί υγειονομική κάλυψη, χωρί τίποτα, α πούμε. Και αυτοί, για να δείτε δηλαδή, πόσο ηλίθιοι είναι αυτοί που μα κυβερνάνε τελικά, χωρί φαντασία. Αυτοί όλοι, όταν του βοηθήσει να του βρει δουλειά, είτε είναι Έλληνε είτε είναι ε, ξένοι, πέραν από ότι θα, θα λύσουν το δικό του το πρόβλημα, θα του φορολογήσει κιόλα γιατί θα του εντάξει στην κοινωνία. Θα είναι και μονάδε παραγωγικέ. Χώρια οι ίδιε οι εταιρείε που θα στήσει, οι πολυμετοχικέ που και αυτέ θα αποδίδουν τον νόμιμο φόρο στο κράτο, να πούμε. Άρα είναι μια win-win κατάσταση η οποία πάρα πολύ απλό να γίνει, αρκεί να πάρει τα χρήματα από τους μεγάλους που τους θα δίνεις τα χαρίς, ξέρετε τι είναι 12 δισεκατομμύρια. Ξέρετε τι είναι 12 δισεκατομμύρια. Θα μπορούσαν να, να στεγαστούν όλοι οι πολίτες της, χώρα χώρας με 12 δισεκατομμύρια. Να, να φτιάξει σε όλους τους πολίτες σπίτια, να πούμε για τον κάθε ένα ξεχωριστά με αυτά τα λεφτά. Τα οποία τα δώσαν σε τρεις μεγάλους να, να, κάνουν το τίποτα. Είναι απίστευτα, είναι ασύλληπτα τα νούμερα. Περίμενα μεγαλύτερη, πώς το λένε, ...φαντασία και μεγαλύτερη ανθρωπιά στον τρόπο διακυβέρνησης από τέτοιους ανθρώπους. Δυστυχώς αυτά είναι που με απογοητεύουν. Όπως και στα οικονομικά με απογοητεύει το σώμα εφόρων, να πούμε τα τάγματα εφόρων, ρουφιάνων. Όχι επειδή, και εδώ είναι μια δικιά μου διαφωνία που διάφοροι λαϊκιστές επιχειρούν να τα κάνουν πάλι ίσωμα και να χαϊδεύουν τον κόσμο... Προσπαθώντα να τον πείσουν ότι εσύ καλά κάνει, ρε φίλε που φοροδιαφεύγει, ε, αλλά το πρόβλημα δεν είσαι εσύ που φοροδιαφεύγει, είναι μόνο οι άλλοι. Εσύ δεν φταίει ποτέ. Ο λαό δεν φταίει ποτέ για τίποτα για του πολιτικάντε να πούμε τη καγκεά ώρα. Βεβαίω φταίει και ο λαό, <coughs> βεβαίω όλοι πρέπει να πληρώνουν φόρου και ο Μπόμπολα πρέπει να πληρώνει αυτά που του αντιστοιχούν και ο μικρομεσαίο πρέπει να πληρώνει αυτά που του αντιστοιχούν και ο μετανάστη να πληρώνει αυτά που του αντιστοιχούν όταν εργάζεται. Από πού προκύπτει ότι δεν πρέπει να πληρώνουν κάποιοι φόρο και έχουμε μόνιμα το, πώς το, λένε, το επιχείρημα που λένε οι μικροί, μικρομεσαίοι ας πούμε, το πως το λενε το επιχειρημα που λενε οι μικροι μικρομεσαιοι α πουμε το οποιο τους το ενισχύουν διάφοροι πολιτικοί σχηματισμοί. Αυτό είναι το τραγικό, οι οποίοι προκειμένου να πάρουν ένα ψηφαλάκι ακόμα είναι ικανοί να διαλύσουν και τη χώρα τελείως να πούμε. Είναι τόσο λαμόγια, τόσο τεράστιοι απαταιώνες να πούμε αυτή οι πολιτικοί. Λοιπόν, που χαϊδεύουν και όλε αυτέ τι πρακτικέ, θεωρώντα ότι εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι τώρα. Πρέπει πρώτα να πιάσουν του άλλου και μετά εσένα. Εντάξει, δηλαδή, το ίδιο λέει και ο Μπόμπολα. Πρώτα α πιάσουν τον κόσμο και μετά ας πιάσουν εμένα. Γι' αυτό δεν πιάνουν ποτέ κανέναν. Ναι. Έτσι, γιατί αν πει και λίγο σε αυτή τη, τη μαλακία και τι δοξασίε, να πούμε, που εγκαθιδρύουν στην κοινωνία διάφοροι τέτοιοι που φανατίζουν τον κόσμο, να πούμε, άμα του πει και λίγα πιο προφανή, σαν αυτά που λέγα για τον. Ε, ...ΦΥΠΙΑ, ότι είναι ο μόνος φόρος, όπως το λένε, τον οποίο μπορεί να εισπράξει το κράτος από όλους... Ε, ...και να, το μόνο που χρειάζεται είναι μια ηλεκτρονική ας πούμε αυτή, θα σου πάνε τώρα στα, στις κάρτες του σατανά... ...α, είδα τι έγινε τώρα με, το, με την ταυτότητα αυτή την, την καινούρια, είναι κάρτα του σατανά, έχει μέσα το τσιπάκι... ...είναι το 666 και μια, ξέρω εγώ, βλακεία χριστιανοταλιμπανίστικη να πούμε... Η οποία βεβαίω εμποδίζει το να γίνει οποιαδήποτε ανάπτυξη και βολεύονται όλοι στο να παραμένει αυτή η κατάσταση. Γιατί τελικά κανεί δεν τιμωρείται, ούτε οι μεγάλοι τιμωρούνται, ούτε οι μικροί τιμωρούνται, βέβαια. Μόνο κατά τύχη, ε, πρέπει να είσαι και πολύ βλάκα, α για να σε πιάσει το σύστημα τελικά και να σε τιμωρήσει. Και έχει τα κόμματα και του πολιτικού να χαϊδεύουν όλη αυτή τη μαλακή επειδή του συμφέρει και δεν αλλάζει ποτέ τίποτα. Και είμαστε όλοι χαρούμενοι στο να μην αλλάζει τίποτα. Όταν είμαστε όλοι στο βούρκο, είμαστε όλοι χαρούμενοι. Όταν πάει κάποιο να ξεφύγει από το βούρκο ή να προσπαθεί να μα βγάλει, μα ενοχλεί που φεύγει από γύρω μα να πούμε η βουρκίλα και ξεχωρίζουμε από του άλλου. Και πρέπει οπωσδήποτε να ξαναμπούμε μέσα. Ε, όλα αυτά είναι οι αιτίε συν η αδυναμία ε, ριζοσπαστικών λύσεων και ανθρωπιστικών λύσεων είναι η, αιτία που είμαστε ακόμα στα ίδια. Έτσι, ύστερα από 1,5 μήνα κοντεύουμε δύο υποτίθεται αριστερή κυβέρνηση, υποτίθεται φαντασία στην εξουσία, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το μόνο που έχουν να πούνε είναι αυτό. Και το πρόβλημα με για να το ολοκληρώσω δεν είναι ντε και καλά ότι εάν κάποιο πολίτη δει έναν να εγκληματεί, γιατί είναι έγκλημα απέναντι στην κοινωνία, αν πληρώνει του φόρου σου. Είτε λέγεσαι μπόμπολα, είτε λέγεσαι φούφουτο. Είναι έγκλημα απέναντι στην κοινωνία. Η υπόλοιπη κοινωνία θα κληθεί να, καλείς, να καλέψει το δικό σου το κενό. Και είναι και αντιδημοκρατική και απάνθρωπη πράξη και ανήθικη. Να μην πληρώνει αυτά που το αστυχούν. Τα νόμιμα. Δεν μιλάμε για τι υπερβολέ. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ αυτό, όσο ότι δεν μπορούν να κάνουν και στο θέμα της φορολογίας μία τομή, ώστε να μην χρειάζεται να ρουφιανεύει κανένας κανέναν, να ελέγχονται όλα ηλεκτρονικά και να μπορείς να τους πιάνεις σε ένα δευτερόλεπτο. Εγώ έχω κάνει προτάσεις για το θέμα το συγκεκριμένο, να στις δούνε και να τις ψάξουν. Αλλά στις προτάσεις του εξυγχρονισμού έρχονται μετά διάφοροι φανατίλες να πούμε σκοταδιστές, και σου λένε ότι είναι του σατανά τα κομπιούτερ και δεν μπορεί να τα κάνει τώρα μέσω κομπιούτερ τα πράγματα. Προτιμούν να διαφεύγουν τα άλλα προτιμούν να διαφεύγουν, ξέρω εγώ, οι μεγαλοαπαταιώνε, προτιμούν να υπάρχουν οι offshore, α πούμε, και να βγάζουν φόρα παρτίδα τα λεφτά έξω και να φορολογούνται. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αρκεί να είναι αυτή εντάξει ότι ξέρω εγώ. Τι να πει. Πώ θα μου πείτε τώρα πώ όλο αυτό, όχι απλά ε, συγκαλύπτεται από τα κόμματα, αλλά ενισχύεται και από τα κόμματα. Θυμάστε, είχαμε παίξει την προηγούμενη εβδομάδα μία. προχθές μάλλον. Ένα βίντεο από την ορκομοσία. Ε, πώ το λένε, ένα πρόσωπο από μία ορκομοσία που έκανε ένα αυτό ο, ο θείο από το Σικάγο με τα 600 δισεκατομμύρια. Ο Σόρα, ο οποίο είχε καλέσει και έναν αρχιεπίσκοπο και καλά για να δείτε πώ είναι πρόθυμος ο κόσμος να δεχτεί τέτοια πράγματα να πούμε. Και ποιοι είναι αυτοί που τον οθούν, σε ποιο είναι το σύστημα τελικά που μιλάμε και ποιοι είναι αυτοί τα πιόνια του συστήματος τα οποία οδηγούν τον κόσμο στο φασισμό να πούμε και στον εκφασισμό και τον οδηγούν σε τέτοιου είδους ακρότητες και καφρίλες ώστε να εξασφαλιστεί ότι ποτέ δεν θα φύγουμε από αυτό το τέλμα που ζούμε. Λοιπόν, βλέπαμε αυτό που θα πω τώρα είναι καταγγελία. Και επειδή ξέρω ότι με ακούνε και διάφοροι ασφαλίτε και διάφοροι τέτοιοι, α την πάρουν αυτή την καταγγελία και α την πάνε στου προϊσταμένου του. Ή ακόμα καλύτερα, αν υπάρχει κάποιο ο έχει σχέση με εκκλησία, α πάρει αυτή την καταγγελία και α τη δείξει στι αρχιεπισκοπέ να πούμε να λάβουν τα μέτρα του. Δεν είναι ρουφιανιά το να προσπαθεί να σώσει τη, τη χώρα από απαταιώνε να πούμε πράκτορε που έχουν σταλεί απ' έξω. Λοιπόν, για να δημιουργήσουν τέτοιου είδου θέματα. Βάζαμε, έβαλα λοιπόν ένα απόσπασμα το οποίο το βλέπετε και τώρα. Ε, αυτό εδώ είναι. Είναι η ορκομοσία ενός γκρουπ ε, ανθρώπων τέλος πάντων. Εδώ στην Αθήνα ε, στο ίδιο του Πανελληνίου. Πρώτον κοιτάξτε, είναι το Φεβρουάριο αυτό το βίντεο. Κοιτάξτε καταρχήν πόσος κόσμος είναι μαζεμένος. Δεύτερον είχα πει και την άλλη φορά, κοιτάξτε την ε, την κατάχρηση της ελληνικής σημαίας και των συμβόλων και άμα ακούσετε και το βίντεο σε κάθε πέντε λέξεις οι τρεις είναι Ελλάδα και Ελληνισμός και Ελλάνιος ξέρω και τέτοια λοιπόν και εδώ είναι η μεγάλη απάτη. αυτός ο τύπος ο οποίος παριστάνει τον παπά να πούμε δεν είναι παπάς επειδή το ψάξαμε και βρήκαμε άκρες λοιπόν αυτός ο τύπος ο οποίος παριστάνει τον Αρχιεπίσκοπο να πούμε της Ρωμανίας του Βυζαντίου δεν είναι παπάς είναι ιατροδικαστής ο οποίο έχει πάει πτυχίο να πούμε στη Ρουμανία, ιατροδικαστική, με ένα κιλο φέτα το πήρε να πούμε, και έρχεται εδώ και σε συνεργασία με τον άλλο τον λαμόγιο εκεί πέρα των 600 δισεκατομμύριων, τον οποίο τον έκανε φίρμα, του έδωσε όπλα επιχειρηματικά, επιχειρήματα δηλαδή, ο Άδωνη, ο οποίο τώρα κάνει ότι δεν ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, έχουν στήσει μία μηχανή εκφασισμού πολιτών τους τσιτώνουν οτιδήποτε πιο γελίο σαν συνέστημα υπάρχει, ότι εσείς είστε οι μόνοι και ξέρω εγώ έχετε μέσα σας το ηχόρ και αυτά τα λέει ο παπά τώρα, έτσι. Ο οποίος παπά ορκίζεται και στον Δία, που δεν ξέρει και πώς κλείνεται το δία. το Ζεύς να πούμε, και λέει ο Ζεύς του Ζέος να πούμε. Δεν, μπορεί να... δεν, ξέρει ότι είναι του Διός η γενική, τέλος πάντων. Και αυτός είναι όχι απλά παπά, είναι και αρχιεπίσκοπος. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι, οι οποίοι έχουν βγει συγκεκριμένα από γραφεία, από σπίτια μάλλον, δημοσιογράφων. Έτσι ξεκίνησε η καριέρα τους. Και με την... Ε, τώρα αυτό είναι σύμπτωση θα μου πείτε. Αλλά έχουν βγει ταυτόχρονα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σύμπτωση, γιατί και κάτι κόμματα πολιτικά, οι ιδρυτές των οποίων όπως θέλουν να αποκαλούνται πλέον, οι πρώην γενικοί γραμματείς να πούμε των οποίων, έχουν βγει ταυτόχρονα από το ίδιο σπίτι, από το ίδιο σαλόνι με τούτον εδώ τον κύριο που βλέπετε στις οθόνες σας. Τώρα πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό, ο καθένας μπορεί να το κρίνει μόνος του. Βέβαια και το κόμμα του Δευτερού, το αντιμνημονιακό, κινείται ακριβώς στις ίδιες μεθόδους. Έτσι, τον ίδιο φανατισμό σπέρνει να πούμε στους οπαδούς του και την ίδια βλακιο να πούμε, ελληναράδικη νοτροπία νοοτροπία ότι είστε τόσο πολύ γαμάτος λαός που δεν χρειάζεται να πληρώνετε τίποτα πουθενά και σε κανέναν γιατί εσείς είστε οι μάγκες όλου του πλανήτη. Ε, τα ίδια λένε και οι από εδώ να πούμε. Και οι δύο χρησιμοποιούν του παπάδε για να του στηρίξουν. Ε, είναι τελείω ίδιο το, το marketing τέλο πάντων που γίνεται και κατά σύμπτωση έχουν βγει και οι δύο από το σπίτι του ίδιου δημοσιογράφου. Από εκεί ξεκίνησε η καριέρα του πολύ πριν τι πλατείε. Λοιπόν, αυτοί οι απαταιώνε λοιπόν εδώ πέρα είναι αυτοί που φροντίζουν ώστε να υπάρχει αρκετά σημαντικό να πούμε αριθμό ανθρώπων οι οποίοι να είναι φανα... όχι απαραίτητα πολλοί, δεν σημαίνει ότι είναι το 50% του πληθυσμού έτσι, αλλά και το 3% να είναι τόσο πολύ extreme να πούμε φανατικοί και τόσο πολύ ανόητοι, για να μην το πω αλλιώ, γιατί δεν μπορεί να είσαι και έξυπνο να υπογράφει σε λευκό να πούμε ιδιωτικά συμφωνητικά και πώ το λένε εξουσιοδοτήσει σε τρίτο, τον οποίο δεν βλέπει καν τι υπογράφει, έτσι κάνει αυτό εδώ ο Σόρα να πούμε. Του βάζει και υπογράφουν κάτι εξουσιοδοτήσει που δεν ξέρει κανεί τι έχει υπογράψει. Λοιπόν, επειδή του τα λέει πολύ ωραία ότι θα τιμωρηθούν και οι ένοχοι. Πόσε φορέ τα έχετε ακούσει αυτά από, και από πολιτικού. Λοιπόν, αυτό εδώ ο τύπο είναι απάτη. Είναι ιατροδικαστή τη Ρουμανία. Δεν είναι ε, κληρικό. Α παρεύει η αστυνομία, η εισαγγελία, οι παπάδε, δεν ξέρω και εγώ ποιο. Θα του κλείσουν μέσα. Γιατί αυτοί κάνουν κακό. Αυτοί είναι το ανάχωμα που δεν αφήνουν οποιαδήποτε υγιή επαναστατική δύναμη, υγιή δύναμη, ξέρω εγώ, η οποία να θέλει να πάει προς τα μπροστά την χώρα, σε ανθρωπιστικές, να πούμε, λύσεις, αυτοί είναι αυτοί και το κοινό που ελέγχουν είναι αυτοί που τους εμποδίζουν. Αυτοί είναι που φωνάζουν για τα 666. Αυτοί είναι που φωνάζουν για τα τσιπάκια. Αυτοί είναι που φωνάζουν για οποιαδήποτε μεταρρύθμιση που πάει να γίνει. Και βέβαια αυτοί είναι που φωνάζουν ε, για τους μετανάστες που θέλουν να τους φάξουν. Επειδή τούτοι εδώ, ε, επειδή ντύνονται τη σημαία που είναι προσβολή, το αντιβάζει τη σημαία σου έτσι στην πλάτη. Δεν κολό πάνω η σημαία. Λοιπόν, αυτοί είναι οι υπεύθυνοι της στασιμότητας που υπάρχει στην κοινωνία και δεν επιτρέπεται να γίνει τίποτα προς την πρόοδο. Εντάξει, και είναι και στον τομέα τον παραφιλολογικό όπως είδατε με τον τύπο αυτόν και είναι δυστυχώς και στην πολιτική τέτοιοι τύποι. Δυστυχώς. Ξέρω ότι κάποια στα χωριθούν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ρωτήστε τους αρχηγούς σας από πού ξεκίνησε η καριέρα τους. Γιατί οι άνθρωποι με εξαφανισμένα βιογραφικά, όπω και τούτο εδώ ο Σόρα, να πούμε, δεν υπάρχει πουθενά το βιογραφικό του. Πού είναι, τι έκανε στη ζωή του και τι αυτά. Ξαφνικά μέσω του μεγαλοδημοσιογράφου του Ζούγκλα, να πούμε, βγήκε στην επιφάνεια. Ο άλλο, ο κομματικό, να πούμε, του... ήταν από του πρώτου οι οποίοι αναγνώρισαν, χωρί καν να έχει σχέση με τα οικονομικά, ο άλλο έτσι. Απλά πλασάρεται σαν γνώση των οικονομικών. Από τα κανάλια. Αναγνώρισε ότι ναι, ίσω να έχει και δίκιο ο Σώρα με τα ομόλογα και ξεκίνησε όλη η ιστορία από εκεί, από το σαλόνι δημοσιογράφου. Αν δεν με πιστεύετε, ρωτήστε του ιδίου, όποιοι έχετε πρόσβαση. Πρωτού προτρέξετε προ, 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 να απορρίψετε, ρωτήστε του ιδίου τι δουλειά είχαν εκεί. Έτσι. Και μη σα πούνε ότι πήγα να δω τι γίνεται, Πέρναγα και είδα φω και μπήκα. Έτσι. Γιατί ένα τόσο σημαντικό θέμα, εάν είσαι δημοσιογράφος, σοβαρός δημοσιογράφος που, που θες να το παρουσιάσει και σε εκατομμύρια κόσμου αυτό το πράγμα την ανακάλυψη θα ζητήσεις γνωμοδότηση από πραγματικά γνώσεις του πράγματος θα πας στα πανεπιστήμια θα πας στις ειδικούς να πούμε να σου πούνε αν τρέχει δεν θα βρεις τη χάρπα σου να πούμε οι οποίοι δεν έχουν καν σχέση με το αντικείμενο για να σου γνωμοδοτήσουν για τα ομόλογα της Ανατολής έτσι δεν είναι λοιπόν σε όλο αυτό το νεφέλωμα και είναι σχέδιο το οποίο εγώ έχω πει από πού έχει ξεκινήσει και ποιοι το έχουν ε, σπρώξει στην Ελλάδα ώστε να δημιουργηθεί ένα αριθμό ανθρώπων οι οποίοι βεβαίω του έχουν εξαπατήσει, είναι εξαπατημένοι, αλλά ταυτόχρονα είναι και τόσο πολύ φανατισμένοι οι οποίοι δεν δέχονται κουβέντα, ρε παιδί μου. Έχουν βρει το μεσία του και τελείωσε. Δεν το συζητάνε. Εάν τολμήσει να του χαλάσει το όνειρο που έχουν. Ε, πλάσει στο μυαλό τους, θα γίνει και εχθρός τους, να πούμε, κατευθείαν. Θα, αυτοί βέβαια όλοι θα ξυπνήσουν όταν του φάει τι περιουσίε, να πούμε. Και ο ένα και ο άλλο. Ή όταν ξαφνικά βρούνε στην εξουσία κάναν Kim jong να πούμε, και τον οποίο θα τον έχουν χειροκροτήσει κιόλα. Τότε θα στροφάρουν και θα πάρουν χαμπάρ τι γίνεται. Μέχρι τότε πουλάνε ελάνιο πνεύμα και ο δίστο ζεύ, να πούμε. Τέλο πάντων. Αυτά από μένα για σήμερα. Ε, ξέρω ότι δεν περιμένατε τέτοιου είδους εκπομπή Τι να κάνουμε δεν θα λέμε συνέχεια για τα οικονομικά Υπάρχουν και άλλα θέματα εξίσου σημαντικά Θα τα πούμε πάλι εμείς την Παρασκευή Να είμαστε καλά και αν δεν μας έχει πέσει ο κεραυνός του Διός να πούμε να μας κάψει Που θα μας στείλουν αυτοί εδώ οι ελληναράδες ε, Να είστε και να περνάτε καλά Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Χρήστος Λογαρίδης Και εκπομπή Τραπεζίτης και στις 8.30 το βράδυ ο Μωυσής Ολίτσης και ο Σταμάτης ο Στεφανάκος στην εκπομπή Περπατάμε Μαζί. Να είστε και να περνάτε καλά. καλό απόγευμα.